γυμναστήριο. Γεια, χαίρομαι που σε ξαναβλέπω. Ελπίζω να έχεις ετοιμαστεί για άλλο ένα συναρπαστικό ταξίδι στη χώρα των γνώσεων. Είμαστε στο γυμναστήριο του σχολείου. Ο Μίμης, ο Ζήσης και η Φιφή είναι ήδη εκεί. Πάμε να τους βρούμε. Ζήτω, εσύ είσαι. Σε περίμενα να γυρίσεις. Θέλεις να κάνεις και εσύ ασκήσεις μαζί μας. Έλα να δεις πόσες φορές μπορώ να στριφογυρίσω τη Στεφάνη στη μέση μου. Γεια σου! Καλώς ήρθες στο γυμναστήριο! Μια φορά την εβδομάδα, μετά το σχολείο, πηγαίνουμε γυμναστήριο για να κάνουμε γυμναστική. Ο Ζήσης και εγώ κάνουμε εκτάσεις. Έτοιμο Ζήση! Ναι, Μίμη. Ένα, δύο, τρία τέσσερα και στροφή. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα και στροφή. Εγώ κάνω τραμπολίνο. Άραγε πόσο ψηλά μπορώ να φτάσω. Ω! Oh! Πρόσεχε Φιφί, μην πέσεις. Ή... η μην εκτοξευτεί το διάστημα! Φιφί! Φι, 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 φι. <laughs> Πλάκα είχε! Εγώ θα μείνω στο έδαφος όπου είμαι ασφαλής και θα παίξω με τη Στεφάνη. Για να δούμε πόσες τροφές μπορώ να κάνω χωρίς να μου πέσει η Στεφάνη. Μία, δύο, τρεις, τέσσερις. Θα κάνω και άλλη εξάσκηση για να δω αν θα ξεπεράσω το ρεκόρ μου. Όσο εμείς κάνουμε γυμναστική, γιατί δεν ρίχνεις μια ματιά στο γυμναστήριο, θα βρεις πολλά πράγματα να κάνεις. για το Ζήσι θα πούμε αυτός. Και για τη σύση θα πούμε αυτή. Τι σκαρώνεις, Φιφί. Φτιάχνω ένα τραγουδάκι με τις λέξεις αυτός και αυτή. Στο παιχνίδι μου μπορείς να εξασκηθείς τις λέξεις αυτές, αλλά και στις λέξεις αυτή και αυτό. Κάνε κλικ πάνω μου για να παίξουμε το παιχνίδι μου. Πάμε να παίξουμε! Γεια σου! Μπορείς να παίξεις το παιχνίδι μου χρησιμοποιώντας τις λέξεις αυτός, αυτή, αυτή και αυτό. Ο Μίμης, ο Ζήσης και η Σύση θα σε βοηθήσουν. Ας παίξουμε! Σε αυτό το παιχνίδι μαθαίνεις πότε πρέπει να χρησιμοποιείς τις λέξεις αυτός, αυτή, αυτή και αυτό. Χρησιμοποιούμε τη λέξη αυτός όταν μιλάμε για ένα αγόρι ή για έναν άνδρα. Χρησιμοποιούμε τη λέξη αυτή όταν μιλάμε για ένα κορίτσι ή για μια γυναίκα. Χρησιμοποιούμε τη λέξη αυτή όταν μιλάμε για δύο ή περισσότερα άτομα. Και χρησιμοποιούμε τη λέξη αυτό όταν μιλάμε για ένα πράγμα ή για ένα ζώο που δεν ξέρουμε αν είναι αγόρι ή κορίτσι. Ας προσπαθήσουμε να χρησιμοποιήσουμε μερικές από αυτές τις λέξεις. Να η Σίσι. Θα γράψω τι κάνει η Σίσι και μετά θα το διαβάσω δυνατά. Έγραψα η Σίσι τρέχει. Τώρα θα κάνω την πρόταση πάλι κάτω από την πρώτη πρόταση, αλλά δεν θα χρησιμοποιήσω το όνομα της Σίσι. Εσύ το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να διαλέξεις ποια από τις λέξεις τα κουμπιά πρέπει να μπει στο κενό. Η Σίση είναι κορίτσι, γι' αυτό δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη λέξη αυτός σε μια πρόταση που μιλάει για τη Σίση. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τη λέξη αυτή. Κάνε κλικ στο κουμπί με τη λέξη αυτή. Σωστά! Θα σου διαβάσω την πρόταση. Η Σίση τρέχει. Αυτή τρέχει. Αν διαλέξεις σωστά έξι λέξεις, θα κερδίσεις ένα κομμάτι του παζλ. Πριν αρχίσεις να παίζεις το παιχνίδι μου, θέλω να ξέρω σε τι φόρμα νιώθεις ότι είσαι σήμερα. Αν θέλεις να παίξεις ένα παιχνίδι χρησιμοποιώντας τις λέξεις αυτός και αυτή, κάνε κλικ στο μπλε κουμπί. Αν θέλεις όμως να παίξεις ένα παιχνίδι χρησιμοποιώντας τις λέξεις αυτός, αυτή, αυτή και αυτό, κάνε κλικ στο πορτοκαλί κουμπί. Να η Σύση. Θα γράψω τι κάνει η Σίση. Η Σίση τρέχει. Θα γράψω την ίδια φράση, αλλά χωρίς το όνομα της Σίση. Και κλικ στη λέξη που πρέπει να μπει στο κενό. Μπράβο! Ας διαβάσουμε μαζί. Η Σίση τρέχει. Αυτή τρέχει. Να ο Ζήσεις. Θα γράψω τι κάνει ο Ζήσης. Ο Ζήσης κάνει πατινάζ. Τώρα θα γράψω την ίδια φράση, αλλά χωρίς το όνομα του Ζήση. Κάνε κλικ στη λέξη που λείπει. Τα πας πολύ καλά. Ας διαβάσουμε μαζί. Ο Ζήσης κάνει πατινάς. Αυτός κάνει πατινάς. Ας πάμε παρακάτω. Το παιχνίδι είναι πάνω στο... Ράφι, κάνε κλικ στη σωστή λέξη για να μπει στο κενό. Μπράβο! Ας διαβάσουμε μαζί. Το παιχνίδι είναι πάνω στο ράφι. Αυτό είναι πάνω στο ράφι. Ο κάνουν πατινάς. Κάνε κλικ στη σωστή λέξη για να μπει στο κενό. Μπράβο! Ας διαβάσουμε μαζί. Ο Μίμης και ο Ζήσης κάνουν πατινάς. Αυτοί κάνουν πατινάς. Ας πάμε παρακάτω. Η Σύση και ο Μίμης παίζουν. Κάνε κλικ στη λέξη που λείπει. Τα πας πολύ καλά. Ας διαβάσουμε μαζί. Η Σύση και ο Μίμης παίζουν αυτό. Σε αυτό το παιχνίδι μαθαίνεις να περιγράφεις τους άλλους. Για να μιλήσουμε όμως για τον εαυτό μας, χρησιμοποιούμε τη λέξη «εγώ» ή τη λέξη «εμείς», αν είμαστε δύο ή περισσότεροι σε μια παρέα. Ας πάμε παρακάτω! Το άλογο χλιμιντρίζει! <χλυμιντρίζει> Κάνε κλικ στη λέξη που πρέπει να μπει στο κενό τα πάς πολύ καλά. Ας διαβάσουμε μαζί. Το άλογο χλιμιντρίζει! Αυτό χλημιδρίζει. Wow, είσαι αστέρι. Ξέρεις να χρησιμοποιείς σωστά τις λέξεις αυτό, αυτή, αυτή και αυτό. Σου αξίζει ένα κομμάτι του παζλ. Γεια σου και πάλι! Διασκεδάζεις? Εμείς πάντως διασκεδάζουμε! Βελτιώθηκα λίγο στη στεφάνη! Βοήθησέ μας να μετρήσουμε πόσες τροφές μπορώ να κάνω τώρα! Μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε, έξι! Μπράβο, Σίση! Μπορώ και περισσότερες. Περιμένετε και θα δείτε. Ε, παιδιά, μήπως είδε κανένας το ζήσει. Μήπως πήγε να κάνει διάλειμμα. Όχι, εδώ είμαι. Ζήση, τι κάνεις. Ήθελα να περάσω μέσα από το τούνελ, αλλά μου φαίνεται ότι κόλλησα τελικά. Ω, Ζήση. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Γεια! Yeah. Μου φαίνεται ότι μεγάλωσες και δεν χωράς πια σε αυτό το τούνελ, Ζήση. Έλα να κάνουμε μερικές εκτάσεις παρέα. Ωραία ιδέα, Μίμη. Εξερεύνησες το γυμναστήριό μας. Γιατί δεν κάνεις κλικ σε κάποιον από μας για να παίξεις ένα φοβερό παιχνίδι. Νιώθω λίγο περίεργα έτσι σφινωμένος στο τούνελ θα σε βοηθήσουμε να βγεις. Μάλλον δεν μου πηγαίνει και πολύ ο ρόλος της κάμπιας. Μπορείς να δεις μια αληθινή κάμπια στο καταπληκτικό παιχνίδι μου για τη φύση. Μπορείς να σκερφαλώσεις μαζί της ως την κορυφή του δέντρου. Κάνε κλικ πάνω μου για να με βοηθήσεις να βγω και να πάμε να παίξουμε. Πάμε ταξιδάκι πάνω στο δεντράκι. <μπλουκ> Γεια σου! Ετοιμάσου για ένα εκπληκτικό ταξίδι. Θα ακολουθήσει τη μικρή κάμια από το έδαφο μέχρι πάνω-πάνω στην κορυφή τη μιλιά. Όσο ανεβαίνει θα μαθαίνει πώ ζουν τα δέντρα, πώ μεγαλώνουν τα μήλα και ακόμα και πώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί το ξύλο ορισμένων δέντρων. Αυτή είναι η λαχανούλα, η κάμπια. Έχει πολύ δρόμο μπροστά της μέχρι να φτάσει στην κορυφή του δέντρου. Στο ταξίδι της θα κάνει δώδεκα στάσεις. Όταν τη βοηθήσεις να κάνει όλες τις στάσεις και όταν φτάσει επιτέλους στην κορυφή του δέντρου θα κερδίσεις ένα κομμάτι του παζλ. Κάνε κλικ στη λαχανούλα και θα αρχίσει να ανεβαίνει. Ξεκινάω! Κάνε κλικ στις ρίζες για να μάθεις για αυτές. Αυτές είναι οι ρίζες του δέντρου. Φτάνουν βαθιά μέσα στη γη και αντλούν το νερό που χρειάζεται το δέντρο για να ζήσει. Στηρίζουν επίσης το δέντρο και δεν κινδυνεύει να πέσει κάτω. Ας συνεχίσουμε την αναρρίχηση. Τι έχουμε εδώ κάνε κλικ σε ένα μπουμπούκι. Τα μπουμπούκια του δέντρου βρίσκονται στο σημείο που ετοιμάζονται να φυτρώσουν τα καινούργια φύλλα και λουλούδια. Αυτό το μπουμπούκι θα ανθίσει την άνοιξη. Πάμε πάλι. Τι έχουμε εδώ. Κάνε κλικ στα φύλλα. Εκτός από το νερό, το δέντρο χρειάζεται ήλιο και αέρα. Τα φύλλα ανοίγουν για να απορροφήσουν όσο περισσότερο φως και αέρα μπορούν. Κατόπιν μετατρέπουν το φως και τον αέρα σε τροφή για το δέντρο. Αυτό το δέντρο είναι ψηλό. Μερικά δέντρα όμως μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ψηλά. Στη Βόρεια Αμερική υπάρχει ένα είδος δέντρου που ονομάζεται σεκόια και που μπορεί να γίνει 50 φορές πιο ψηλό από έναν ενήλικο. Πάντως δεν θα ήθελα με τίποτα να ανέβω σε ένα τέτοιο δέντρο. Ας συνεχίσουμε. Τι έχουμε εδώ. Κάνε κλικ στο φλοιό του δέντρου. Ο φλοιός Προστατεύει το δέντρο. Κάθε δέντρο έχει διαφορετικό σχέδιο στο φλοιό του, όπως ακριβώς και εμείς έχουμε διαφορετικά δακτυλικά αποτυπώματα. Ας συνεχίσουμε την αναρρίχηση. Ας ρίξουμε μια ματιά τριγύρω. Κάνε κλικ στο άνθος της μηλιάς. Όταν τα φύλλα μεγαλώσουν, η μιλιά ανθίζει. Έι, μια μέλισσα! Ήρθε να βρει φαγητό στο λουλούδι. Όταν επισκέπτεται τη μιλιά η μέλισσα, κολλάει πάνω της μια μικροσκοπική σκόνη από το λουλούδι που ονομάζεται γύρι. Η μέλισσα μεταφέρει τη γύρι στις άλλες μιλιές που επισκέπτεται. ας ρίξουμε μια ματιά τριγύρω. Κάνε κλικ στα μήλα που φυτρώνουν. Όταν η γύρι φτάσει στο λουλούδι μια άλλη μιλιά, βοηθά να δημιουργηθεί ένα μήλο στη θέση του λουλουδιού. Α συνεχίσουμε την αναργήχηση. Τι έχουμε εδώ. Κάνε κλικ στο σπιτάκι του δέντρου. Ποιος έφτιαξε ένα σπιτάκι εδώ πάνω. Κάποιος έχτισε ένα σπιτάκι πάνω στο δέντρο. Το σπιτάκι έχει κατασκευαστεί από ξύλινες σανίδες που έχουν κοπεί από άλλο δέντρο. Το ξύλο των δέντρων χρησιμοποιείται στη φωτιά που ανάβουμε στο τζάκι και στην κατασκευή σπιτιών και επίπλων. Και το χαρτί γίνεται από ξύλο συνεχίσουμε. Ας ρίξουμε μια ματιά τριγύρω. Κάνε κλικ στη φωλιά. Να μια φωλιά με ένα νεοσό. Α, κοίτα, η μαμά του νεοσού έφερε στο μωρό της ένα σκουλικάκι για να φάει. Ελπίζω να μην δει και μένα και με περάσει για μεζεδάκι συνεχίσουμε. Τι έχουμε εδώ. Κάνε κλικ σε ένα μήλο. Γεια. Yeah. Μέσα σε αυτό το μήλο είναι μια μικρή κάμπια που τρώει το βραδινό τη. Τα μήλα μεγαλώνουν όταν ο καιρό είναι ζεστός. Εμείς τα μαζεύουμε όταν μεγαλώσουν αρκετά. Μερικές φορές όμως ένα έντομο όπως αυτή η μικρή κάμια με σπρολεβαίνει. Πάμε πάλι. Ας ρίξουμε μια ματιά τριγύρω. Κάνε κλικ στο κλαδί. Αυτό το κλαδί έχει κοπεί. Βλέπεις το ανοιχτό χρώμο ξύλο μέσα στο φλοιό. Μέσα στο φλοιό του δέντρου το ξύλο είναι πιο μαλακό. Αν κοιτάξεις ένα κομμένο κορμό δέντρου, μπορείς να καταλάβεις την ηλικία του μετρώντας τους δακτυλίους από το κέντρο του. Κάθε δακτύλιος ισοδυναμεί με ένα χρόνο ζωής. Ας συνεχίσουμε την αναρχήση. Τι έχουμε εδώ? Κάνε κλικ σε ένα μήλο. Ούψ! Έριξες ένα μήλο κάτω. Αυτό είναι το εσωτερικό ενός μήλου. Το κέντρο του μήλου ονομάζεται καρδιά. Μέσα στην καρδιά υπάρχουν σκούλε καφέ κουκούτσια. Αυτοί είναι οι σπόροι από τους οποίους θα φυτρώσουν οι καινούριε μιλές. Ας συνεχίσουμε την αναρρίχηση. Τι έχουμε εδώ. Κάνε κλικ σε αυτό το φύλλο για να δεις τι θα συμβεί. Ω, oh, το φύλλο έπεσε από το δέντρο. Τα φύλλα της μιλιάς πέφτουν το χειμώνα. Αυτό όμως δεν συμβαίνει με όλα τα δέντρα. Ορισμένα δέντρα, όπως το πουρνάρι, έχουν φύλλα όλο το χρόνο. Αυτά τα δέντρα ονομάζονται αϊθαλή. Εδώ είμαστε. Φτάσαμε στην κορυφή του δέντρου. Μην κοιτάξεις κάτω. Βρισκόμαστε πολύ ψηλά. Τώρα που φτάσαμε στην κορυφή, έχω κάτι ειδικά για σένα. Ένα κομμάτι του πάζλ. 98, 99, 100 και στροφή. <συγλίμι> πω πω, μίμι. νομίζω ότι φτάνει η γυμναστική για σήμερα. Μα ξέρω και άλλου αριθμού μεγαλύτερου από το 100, Ζήση. Εσύ μπορεί να συνεχίσει το μέτρημα, Μίμη. Εγώ όμω πρέπει να ξεκουραστώ. Μίμη, μέτρησε πόσε στροφέ θα κάνω τώρα. Εντάξει, Ζήση. Μία, δύο, τρει, τέσσερι, πέντε, Εξι, έξι, επτά, οκτώ, 9, 10. Wow. Το δέκα είναι το νέο μου ρεκόρ. Θα ζαλιστείς, εσύ; Με τόση γυμναστική μου κόπηκε η ανάσα. Έχεις και εσύ διάφορα πράγματα να κάνεις. Κάνε κλικ τριγύρω για να βρεις τις εκπλήξεις που σε περιμένουν. Ή κάνε κλικ πάνω μας για να παίξεις τα καταπληκτικά παιχνίδια μας. Hey, είναι κανείς εκεί? Το παιχνίδι μου παίζεται σε μία τάξη γυμναστικής. Πρέπει να χρησιμοποιήσεις τη μνήμη σου για να θυμάσαι όλες τις κινήσεις. Κάνε κλικ πάνω μου για να παίξουμε το παιχνίδι ασκήσεις γυμναστικής ετοιμάσου να γυμναστείς! <Για> Γεια σου! Καλώς ήρθες στο τρελούτσικο παιχνίδι μου με τις ασκήσεις γυμναστικής. Αυτός είναι ο Γρηγόρης. Και αυτός είναι ο Λεωνίδας, ο δίδυμος αδελφός του. Ο Γρηγόρης και ο Λεωνίδας είναι έτοιμοι να κάνουν ασκήσεις γυμναστικής. Ο Λεωνίδας όμως χρειάζεται λίγη βοήθεια. Θέλεις να τον βοηθήσεις στις ασκήσεις του. Θα ζητήσω από τον Γρηγόρη και τον Λεωνίδα να κάνουν κάτι, όπως να πηδήξουν ψηλά. Ο Γρηγόρης έχει ξαναπέξει το παιχνίδι και ξέρει τι να κάνει. Ο Λεωνίδας όμως χρειάζεται βοήθεια. Όταν ζητήσω από το Γρηγόρη και το Λεωνίδα να κάνουν κάτι, θέλω να κάνεις κλικ στο σωστό κουμπί δίπλα στο Λεωνίδα, ώστε να ξέρει τι πρέπει να κάνει. Έτσι, πίδα ψηλά! Έτσι, μπράβο! Βοήθησε το Λεωνίδα να κάνει ό,τι έκανε ο Γρηγόρης! Καθένα από αυτά τα κουμπιά θα βοηθήσει το Λεωνίδα να κάνει τις διαφορετικές κινήσεις. Πήδηξε ψηλά. Κάνε μία στροφή. Λίγησε τα γόνατα. Ακούμπησε τα χέρια σου στο κεφάλι σου. Πιάσε τα γόνατά σου. Χτύπησε παλαμάκια. Αν βοηθήσεις το Λεωνίδα να κάνει εννιά κινήσεις, θα σου χαρίσω ένα κομμάτι του πάζλ. Ξεκινάμε! Ας παίξουμε λοιπόν! Ακούμπησε τα χέρια σου στο κεφάλι σου. Τώρα κάνε κλικ στο σωστό κουμπί δίπλα στο Λεωνίδα. Τέλεια! Ουφ, και μόνο που βλέπω το Λεωνίδα και το Γρηγόρη να κάνουν ασκήσεις, κουράζομαι. Πάμε τώρα στην επόμενη κίνηση. Κάνε μία στροφή. Κάνε κλικ στο κουμπί. Μπράβο! Πάμε τώρα στην επόμενη κίνηση. Λίγησε τα γόνατα. Τώρα κάνε κλικ στο σωστό κουμπί δίπλα στο Λεωνίδα. Τέλεια! Χάρη στη βοήθειά σου, σύντομα ο Λεωνίδας θα είναι αστέρι στις ασκήσεις γυμναστικής. Τώρα που τα πας τόσο καλά, θα σου λέω δύο κινήσεις κάθε φορά. Κάνε μία στροφή. Μετά ακούμπησε τα χέρια σου στο κεφάλι σου. Τώρα κάνε κλικ στα κουμπιά. Έτσι μπράβο! Ας κάνουμε τώρα τις επόμενες κινήσεις. Πήδηξε ψηλά. Μετά πιάσε τα γόνατά σου. Τώρα κάνε κλικ στα κουμπιά. Τα πας πολύ καλά. Μπορείς να παίξεις το παιχνίδι μου με τους φίλους σου. Έτσι μπορείς να δεις ποιος μπορεί να θυμηθεί τις περισσότερες κινήσεις στη σειρά. Ας κάνουμε τώρα τις επόμενες κινήσεις. Λίγησε τα γόνατα. Μετά χτύπησε παλαμάκια. Κάνε κλικ στα σωστά κουμπιά δίπλα στο Λεωνίδα. Έτσι μπράβο! Συγχαρητήρια! Βοήθησε στο Λεωνίδα να κάνει όλες τις κινήσεις. Σου αξίζει ένα κομμάτι του πάζλ. Καλωσήρθες στο σταθμό της διασκέδασης. Κοίταξε πόσα διαφορετικά πουλιά κάθονται πάνω στα κλαδιά. Ανάμεσά τους κρύβονται τέσσερα ολόιδια ζευγάρια που περιμένουν να τα βρεις. Ρίξε μια ματιά τριγύρω. Όταν δεις δύο πουλιά που πιστεύεις ότι είναι ζευγάρι, κάνε κλικ πάνω τους. Αν έχεις δίκιο, τα πουλιά θα σου τραγουδήσουν. «Τώρα όλα τα πουλιά θα αλλάξουν θέση. Λοιπόν, βρες τα ζευγάρια». Βρήκε ένα ζευγάρι. Αυτά τα πουλιά δεν σε δυσκόλεψαν καθόλου. Μπορείς να βρεις ένα ζευγάρι ακόμα». «Κρίμα! Αυτό δεν είναι ζευγάρι. Συνέχισε το ψάξιμο». συνέχισε την προσπάθεια. Είναι τα ίδια. Βρήκες δύο αδελφάκια. Γιατί τα πουλιά πετάνε προς τον νότο το χειμώνα. Γιατί είναι πολύ μακριά για να πάνε με τα πόδια. <laughs> Μπορείς να βρεις ένα ζευγάρι ακόμα. βρήκε ένα ζευγάρι. Αυτά τα πουλιά δεν σε δυσκόλεψαν καθόλου. Μπορείς να βρεις ένα ζευγάρι ακόμα. Συνέχισε την προσπάθεια. Κρίμα. Αυτό δεν είναι ζευγάρι. Συνέχισε το ψάξιμο. είναι τα ίδια. Βρήκες δύο αδελφάκια. Συγχαρητήρια, βρήκες όλα τα ζευγάρια. Αυτά τα πουλιά δεν σε δυσκόλεψαν και τόσο. Στροφή και στροφή θα παίξεις. Αν θέλεις να ακονίσεις το μυαλό σου, μπορείς να παίξεις το καταπληκτικό παιχνίδι μου με τους αριθμούς. Μπορείς να ψάξεις για τους αριθμούς που λείπουν μετρώντας ανά δύο ή ανά πέντε. Κάνε κλικ πάνω μου για να παίξουμε το παιχνίδι μου με τους αριθμούς που λείπουν. Έλα λοιπόν! Γεια σου! Θα ήθελα να με βοηθήσεις στο μέτρημα των αριθμών θα μετρήσω κανονικά και αντίστροφα ανά 2 και ανά πέντε. Υπάρχουν όμως και να στι σειρέ των αριθμών και θέλω να τα συμπληρώσεις εσύ. Πρώτα όμως θέλω να μάθω πώς θα πηγαίνεις με τις σειρέ των αριθμών. Κάνε κλικ στο μπλε κουμπί αν θέλεις να μετρήσεις ανά Κάνε κλικ στο πορτοκαλί κουμπί αν θέλεις να μετρήσεις ανά θα σου δείξω τώρα τις σειρές των αριθμών. αυτοί οι αριθμοί αυξάνονται αναδύο. μέτρησε μαζί μου. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Αυτή είναι όλοι οι γειτονικοί αριθμοί ως το 20. θα σου δείξω τώρα 10 σειρές αριθμών από τις οποίες λείπουν κάποιοι αριθμοί. Όταν συμπληρώσεις τα κενά σωστά, θα σου χαρίσω ένα κομμάτι του παζλ. Λοιπόν, να η πρώτη ομάδα αριθμών. Αυτοί οι αριθμοί αυξάνονται ανά δύο. Ποιος αριθμός λείπει, απάντησε κάνοντας κλικ σε έναν από αυτούς τους αριθμούς. Μπράβο! 2, 4, 6, 8. Μου αρέσει να μετρώ. Τώρα λείπει ένας άλλος αριθμός. Ποιος αριθμός λείπει? Απάντησε κάνοντας κλικ σε έναν από αυτούς τους αριθμούς. Σωστά! Αυτοί οι αριθμοί αυξάνονται ανά δύο. Ποιος αριθμός λείπει? απάντησε κάνοντας κλικ σε έναν από αυτούς τους αριθμούς. <Κι> Αυτός είναι ο αριθμός που λείπει. <Κι> Τώρα λείπει ένας άλλος αριθμός. <Κι> Το βρήκες! <Κι> Τώρα λείπει ένας άλλος αριθμός. <Κι> Αυτοί οι αριθμοί αυξάνονται ανά δύο. <Κι> Το βρήκες! τώρα λείπει ένας άλλος αριθμός. Αυτός είναι ο αριθμός που λείπει. Αυτοί οι αριθμοί αυξάνονται ανά δύο. Μπράβο! Τώρα λείπει ένας άλλος αριθμός. Σωστά! Αυτοί οι αριθμοί αυξάνονται ανά δύο. Μπράβο! Όταν απαντήσεις σωστά, θα κερδίσεις ένα κομμάτι του παζλ. Τώρα λείπει ένας άλλος αριθμός. Αυτός είναι ο αριθμός που λείπει. Συμπλήρωσες πολύ γρήγορα τις σειρές μου με τους αριθμούς. Μπράβο σου! επειδή με βοήθησες τόσο πολύ με τις σειρές των αριθμών, μπορείς να συμπληρώσεις ένα κενό στο παζλ με αυτό το κομμάτι του παζλ. Γεια σου και πάλι! Ετοιμάστηκες για τους φοβερούς γρίφους μου με τους αριθμούς! Αν θέλεις να μάθεις πώς παίζεται το παιχνίδι μου, κάνε κλικ τώρα στο κουμπί της βοήθειας. Ή κάνε κλικ πάνω μου για να αρχίσεις αμέσως να παίζεις. Πρώτα όμως θέλω να μάθω πώς θα πηγαίνεις με τις σειρές των αριθμών. Κάνε κλικ στο μπλε κουμπί αν θέλεις να μετρήσεις ανά Κάνε κλικ στο πορτοκαλί κουμπί αν θέλεις να μετρήσεις αναπέντε. Λοιπόν, να η πρώτη ομάδα αριθμών. Αυτοί οι αριθμοί αυξάνονται αναπέντε. Ποιος αριθμός λείπει, απάντησε κάνοντας κλικ σε έναν από αυτούς τους αριθμούς. Σωστά! Για να μετρήσεις ανά πέντε, χρησιμοποίησε τα δάχτυλα των χεριών σου. Μετά τα δάχτυλα των ποδιών σου και μετά τα δάχτυλα κάποιου άλλου. <laughs> Αυτοί οι αριθμοί μειώνονται ανά πέντε. Ποιος αριθμός λείπει, απάντησε κάνοντας κλικ σε έναν από αυτούς τους αριθμούς. Το βρήκες! Αυτοί οι αριθμοί αυξάνονται ανά πέντε. Ποιο αριθμό λείπει, απάντησε κάνοντα κλικ σε έναν από αυτού του αριθμού. Το βρήκε! Αυτοί οι αριθμοί μειώνονται ανά πέντε. Μπράβο! Να μια ακόμα σειρά αριθμών αυτοί οι αριθμοί αυξάνονται ανά πέντε. Σωστά! Αυτοί οι αριθμοί μειώνονται ανά πέντε. Αυτός είναι ο αριθμός που λείπει. Αυτοί οι αριθμοί αυξάνονται ανά πέντε. Το βρήκες! Αυτοί οι αριθμοί μειώνονται ανά πέντε. Μπράβο! Αυτοί οι αριθμοί αυξάνονται ανά Σωστά! Όταν απαντήσεις σωστά, θα κερδίσεις έναν πίνακα με σειρές αριθμών. Αυτοί οι αριθμοί μειώνονται ανά πέντε. Αυτός είναι ο αριθμός που λείπει. Συμπλήρωσες πολύ γρήγορα τις σειρές μου με τους αριθμούς. Μπράβο σου! Επειδή με βοήθησε τόσο πολύ, θέλω να σου χαρίσω έναν πίνακα με σειρέ αριθμών. Ανά δύο και ανά πέντε. Κάνε κλικ τώρα στο κουμπί της εκτύπωσης για να τον εκτυπώσεις. Καλώς ήρθες στο διασκεδαστικό παζλ. Κοίτα, ένα ολοκένουργιο παζλ. Σε αυτό το παζλ υπάρχουν πελώρια φορτηγά και μεγάλη εξκαθής. Κοίτα, έχεις ένα κομμάτι του παζλ που πρέπει να μπει στη θέση του. Προσπάθησε να βρεις τη σωστή θέση του και σύρε το εκεί. Καλά τα κατάφερες! Να, ακόμα ένα κομμάτι που πρέπει να τοποθετήσεις το παζλ. Ξέρεις τη σωστή θέση του. Wow, το τέριαξε πολύ σωστά! Να ακόμα ένα κομμάτι που πρέπει να τοποθετήσει στο παζλ. Ξέρει τη σωστή θέση του. Έτσι, μπράβο! Να ακόμα ένα κομμάτι που πρέπει να τοποθετήσει στο παζλ. Ξέρει τη σωστή θέση του. Καλά τα κατάφερε! Μπράβο! αυτό το μέρος του παζλ ολοκληρώθηκε. Τώρα είναι ώρα για σκάψιμο. Κάνε κλικ στην εικόνα για να δεις τι θα συμβεί. Και μην ξεχνάς, μπορείς να βρεις άλλα τέσσερα κομμάτια του παζλ στο επόμενο τεύχος της χώρας των γνώσεων.